Γιώργο, την Τετάρτη ξανά στο πρωτάθλημα των μεικτών ομάδων με την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την ΚΑΠΑ 14 που ναι, έχασε κάθε ελπίδα να συνεχίσει, αλλά δεν πάβει το κίνητρο. Φυσικά Γιώργο, το κίνητρο παραμένει το ίδιο. Τα παιδιά να μείνουν σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε να παίξουμε μια πολύ καλή ομάδα με την ΕΠΣ Μακεδονίας, με παιδιά που προέρχονται από τις ΠΑΕ, από τις μεγάλες ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Οπότε για μένα, άσχετα με τον αποκλεισμό, το κίνητρο είναι υψηλό και αυτό τόνισα και στα παιδιά ότι πρέπει να παλέψουν και τα τελευταία δύο παιχνίδια. Να κάνουμε δύο νίκες αν μπορέσουμε, να τερματίσουμε αξιοπρεπώς τη φετινή πορεία και του χρόνου με το καλό νομίζω ότι θα έχουν πολύ καλύτερη συνέχεια. Για μένα δείξαν λίγο τον εαυτό τους τα παιδιά, λόγω της απειρίας όπως τονίσαμε στην αρχή, ήταν η πρώτη τους χρονιά, okay. Αλλά και ένα άλλο ρόλο έπαιξε ότι το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 14 δεν είχε πάρα πολλά παιχνίδια. Τα παιδιά δεν είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Παίζαν ένα παιχνίδι το μήνα ή δύο. Οπότε, okay, δεν το λέμε για δικαιολογία. Απλά είναι ένα πρόβλημα για αυτό που τα παιδιά μέναν πίσω αγωνιστικά. Με μια προπόνηση εδώ κάθε Δευτέρα δεν μπορείς να καλύψεις τα πάντα. Όπως είδες την πρώτη χρονιά, έτσι ήταν μια χρονιά πειραματική μπορώ να πω για τα ΚΑΠΑ 14. Υπάρχει συνέχεια για αυτά τα παιδιά? Ναι, υπάρχει μέλλον και αυτό τόνιζα από την πρώτη μέρα. Άσχετα με το τι θα γίνει φέτος, άσχετα αν θα προχωρήσουν τα παιδιά ή θα αποκλειστούμε από τον όμιλο. Υπάρχει μέλλον, υπάρχουν δυνατότητες. Αρκεί να γίνει καλός προγραμματισμός, να έχουν τα παιδιά τα παιχνίδια τους και του χρόνου νομίζω που θα είναι. Πήραν τις εμπειρίες τους φέτος, του χρόνου θα είναι πιο έτοιμοι για το κάτι παραπάνω. Ωραία. Και πάμε τώρα στους περσινούς πρωταθλητές, στην ΚΑΠΑ 16. Ένα κρίσιμο παιχνίδι, έτσι όπως τα κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι, ένα άτυχο αποτέλεσμα. Πάμε βέβαια για δύο αποτελέσματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε την νίκη. Ναι, αυτό θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες Γιώργο. Τα δύο αποτελέσματα για μένα δεν υπάρχουν, γιατί πολύ καλά, όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, όταν πας για δύο αποτελέσματα, συνήθως χάνεις. Οπότε πάμε καθαρά για την νίκη. Δεν υπάρχει ισοπαλία στο πρόγραμμά μας, δεν το σκεφτόμαστε καν. Πάμε καθαρά να κερδίσουμε, να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς και να οριστικοποιήσουμε την πρόκρισή μας. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην Κατερίνη και όπως βλέπουμε ακόμα και σε επαγγελματικές ομάδες, δεν κερδίζεις πάντα ο καλύτερος. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος, δεν μπορείς. Εντάξει, και τα παιδιά δεν είναι ρομπότ, το έχω ξαναπεί. Μπορεί να βρεθούν σε κακή μέρα. Οκ, okay, παιδιά είναι. Ακόμα και οι μεγάλοι παίχτες έχουν τις κακές μέρες τους, οπότε. Την γνωρίσαμε την ΕΠΣ Μακεδονίας μέσα εκεί. Είδαμε ότι δεν είναι μια ομάδα φόβητρο, ότι εξαρτάται καθαρά από εμάς. Ναι, τις δικές μας δυνάμεις. Από πέρσι που ξεκίνησαν τα παιδιά αυτά, εγώ νομίζω όλα εξαρτώνταν από εμάς. Όλα τα παιχνίδια, τα παιδιά έχουν μεγάλες δυνατότητες, υπάρχει τεράστιο ταλέντο. Νομίζω καθαρά εξαρτάται και αυτό το παιχνίδι από εμάς. Έχουν την εμπειρία, την ποιότητα να πάρουμε το παιχνίδι και να προκριθούμε στην επόμενη φάση και βήμα-βήμα μετά, μακάρι να κάνουμε κάτι ανάλογο με πέρυσι. Όσον αφορά την ΕΠΣ Μακεδονίας, εντάξει, όταν έχεις αντιμετωπίσει μια μεγάλη ένωση που αποτελείται από τα παιδιά αποτελούν, είναι μέλος κάποιων ΠΑΕ, το κίνητρο και για τα δικά μας τα παιδιά είναι μεγάλο, γιατί όπως το έχω ξαναπεί, δεν έχω κάτι λιγότερο οι δικοί μας παίκτες που παίζουν στις δικές μας ομάδες, στο τοπικό ή στις ομάδες γάμα εθνικής. Δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από κανέναν. Απλά θέλουν περισσότερο προσοχή από τους τριγύρω. Το ταλέντο υπάρχει, η οργάνωση υπάρχει. Κάποιος πρέπει να τα δει και αυτά τα παιδιά, να προχωρήσουν παρακάτω. Εμένα αυτό με κνευρίζει, θα έλεγα, συσσαγωγικά. Που ενώ υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, μένουν στάσιμα γιατί δεν παρακολουθήθηκαν. Ναι. Εννοούμε από τα υψηλά κλιμάκια, έτσι. Αυτό ακριβώς. Το είπα και την άλλη φορά. Κάποιο παιδί να κληθεί να συμμετέχει σε μια προπόνηση της εθνικής ομάδος. Δεν είπαμε να με το ζόρι να πάει κάποιο παιδί να παίξει σε αγώνα, αλλά να δουν τι γίνεται και στην περιοχή μας. Μας έχουν ξεγραμμένους από το χάρτη σε πολλά επίπεδα. Και ξέρω αν είμαστε πρωταθλητές, έτσι, για να βγάλουμε και το μέταλλο του πρωταθλητή και την Τετάρτη. Αυτό πιστεύω ότι τα παιδιά θα δείξουν χαρακτήρα, θα βγάλουν το μέταλλο του πρωταθλητή και θα πάνε όλα καλά. Να καλέσουμε και τον κόσμο. Εννοείται, καλό είναι, ναι, θα έχει και καλό καιρό την Τετάρτη. Μακάρι όλος ο κόσμος πέρα από τους γονείς και οι υπόλοιποι εδώ του νομού να έρθουν να δουν
ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί το λέω, είναι παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Και τα δικά μας τα παιδιά και τη Μακεδονία είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω θα γίνει ένα πολύ καλό αγώνα.